Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό διάλειμμα. CNews, θυμίζω κυρίες και κύριοι ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάς από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είχα προαναγγείλει ότι κοντά μας, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα βρίσκεται ο πρώην Πρωθυπουργός και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο Αλέξης Τσίπρας. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Καρυπίδη. Και είναι η πρώτη φορά που έχω την τιμή και τη χαρά να δίνω συνέντευξη σε εσάς, διότι είχαμε συνηθίσει να συναντιόμαστε με θεσμικούς ρόλους όσο ήσασταν περιφερειάρχης. Έτσι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι λίγο δύσκολο το έργο μου σήμερα. Αλλά το βασικό, ναι, δεν ξέρω αν θα είναι δύσκολο το έργο σας. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι πέραν από πολιτικό πρόσωπο είστε και ένας δημοσιογράφος που όλη η περιφέρεια γνωρίζει ότι έχετε ένα καταξιωμένο έργο ως δημοσιογράφος. Έτσι καλά. Γίνατε γνωστός, αυτό είναι το επάγγελμά σας και πιστεύω ότι το κάνετε με τρόπο που να αναδεικνύει τα προβλήματα και με πλουραλισμό και χωρίς ιδιοτέλεια. Έχετε την άποψή σας, όλοι έχουμε την άποψή μας και όλοι οι δημοσιογράφοι πρέπει να έχουν την άποψή τους, αλλά δεν είναι στρατευμένοι η δουλειά που κάνετε και γι' αυτό έχετε ανταπόκριση από τους πολίτες. Ξέρετε, γίνεται και μια ιδιαίτερη προσπάθεια που μου δίνετε χρόνο. Που για πρώτη φορά τρεις τηλεοπτικοί σταθμοί σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουν ενώσει δυνάμεις για να μπορέσουν να παράγουν αυτό που είναι το ζητούμενο. Ναι. Μία πληροφόρηση την οποία την έχει ανάγκη ο κόσμος, έτσι, και να αναδείξουμε και τις δυνατότητες που έχει κάθε περιφέρεια στη Βόρεια Ελλάδα. Την έχει ανάγκη ο κόσμος, ιδιαίτερα σε μία περίοδο όπου δεν τα πάμε πάρα πολύ καλά. Η χώρα βρίσκεται σύμφωνα με τις διεθνείς παρατηρητές στην 108η θέση σε ό,τι αφορά την ελευθερία του τύπου σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε κατρακυλήσει δηλαδή, και όλοι βλέπουμε δυστυχώς ότι υπάρχει μια διασύνδεση οικονομικών συμφερόντων με την ενημέρωση, που είναι μια πληγή στη δημοκρατία. Μια διαρκής, χέρνουσα πληγή στη δημοκρατία. Ναι, αυτή η 108η θέση, στην οποία είναι η κατάταξή μας, αν την συνδυάσουμε και με το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, νομίζω ότι, κύριε Πρόεδρε, το μείγμα που δημιουργείται είναι εκρηκτικό. Και νομίζω ότι εκεί τώρα είναι ευθύνη όλων, πρωτίστως της πολιτείας, βεβαίως της δικαιοσύνης. Θα μας πείτε τι έγινε χθες και με τον κύριο Ντογιάκο, όπου πρέπει πλέον να ρηχθεί άπλετο φως για να ξέρουμε να έχουμε μια στέρεα βάση για να πορευτούμε στο μέλλον. Είναι ανησυχητικά τα μηνύματα που παίρνουμε, όχι μόνο από τις αναγραφές στο διεθνές τύπο, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης. Άνοιξε και η συζήτηση να υπάρξουν ακόμη και κυρώσεις, κάτι που έχει γίνει στην Ουγγαρία, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κράτος δικαίου. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι οι εξελίξεις στην Ελλάδα σε σχέση με το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λειτουργία είναι ανησυχητικές. Και αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα παρακολουθούν. Εγώ βρέθηκα και συναντήθηκα και με την αρμόδια επίτροπο και με τους επικεφαλείς της Επιτροπής Πέγκα που ήρθε στην Ελλάδα προκειμένου να διεξάγει τον έλεγχο για τις υποκλοπές. Εδώ έχουμε μία ομοίη παραβίαση των βασικών κανόνων του κράτους δικαίου που είναι θεμελιώδεις κανόνες της του συντάγματος, ας το πω έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να τους παραβιάζει αυτούς τους κανόνες. Και επειδή αναφερθήκατε, να σας πω ότι ναι, πράγματι χθες επισκέφθηκα τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου, τον κύριο Ντογιάκο, και να του εκφράσω τη βαθύτατη ανησυχία μου για αυτές τις εξελίξεις. Οι αποκαλύψεις των τελευταίων μηνών σε σχέση με τις παρακολουθήσεις υπουργών, πολιτικών αρχηγών, βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, δικαστών, είναι αποκαλύψεις οι οποίες πλήττουν τον πυρήνα της δημοκρατικής λειτουργίας. Οι τελευταίες όμως αποκαλύψεις που αφορούν την παρακολούθηση των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων, περνάμε, αλλάζουμε επίπεδο τώρα, εδώ πλήττουν τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας. Έχουμε αλλάξει επίπεδο. Και αυτά δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με την εύκολη απάντηση ότι έλα μωρέ και τι έγινε. Εδώ κινδυνεύουμε ως ελληνική κοινωνία να μπούμε σε μια διαδικασία μυθριδατισμού. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να αποδεχόμαστε ότι δεν θα λειτουργεί η δημοκρατία, δεν θα υπάρχουν κανόνες, θα είναι όλα ανεξέλεγκτα. Και ακριβώς επειδή εμένα δεν με απασχολεί το ποιες απαντήσεις δίνουν, εγώ δεν θα σταματήσω ούτε στιγμή να υπερασπίζομαι τη δημοκρατία στον τόπο. Αυτή είναι η παράδοση και αυτές είναι οι αρχές της δημοκρατικής παράταξης, η οποία παράδοση είναι παράδοση πολλών δεκαετιών. Και όλα όσα έχουμε κατακτήσει σε αυτόν τον τόπο, κατακτήθηκαν με αγώνες και με θυσίες. Εγώ λοιπόν δεν πρόκειται να σταματήσω να αγωνίζομαι
για να πέσει άπλετο φως αυτή τη δύσοσμη υπόθεση και προκειμένου βεβαίως αυτοί οι οποίοι έχουν διαπράξει αυτή την εκτροπή, την αντισυνταγματική και βεβαίως την εκτροπή σε ό,τι αφορά πλέον και το θέμα της εθνικής μας ασφάλειας, να λογοδοτήσουν στον ελληνικό λαό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η υπόθεση αυτή είναι ανοιχτή, όπως γνωρίζετε, και αποκλειστική ευθύνη για να τη διαλευκάνει έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Όμως, εδώ τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Ούτε τα κόμματα, ούτε οι δημοσιογράφοι, είστε δημοσιογράφος, δεν είστε υποχρεωμένος εσείς να φέρετε αποδείξεις πάνω στο τραπέζι. Εσείς είστε υποχρεωμένος ως δημοσιογράφος να αναδείξετε ένα θέμα. Και αν έχετε πληροφορίες και έγκυρες πηγές, το θέμα αυτό να το βγάλετε στη δημοσιότητα. Και οι ενδείξεις να οδηγήσουν αυτούς που είναι υπεύθυνοι να ψάξουν τις αποδείξεις στις αποδείξεις. Εγώ λοιπόν είχα μια πολύ έτσι ειλικρινή και θεσμική συζήτηση με τον εισαγγελέα του Αρειοπάγου. Του εξέφρασα την εμπιστοσύνη μου στο έργο της ελληνικής δικαιοσύνης και βεβαίως την εκτίμησή μου ότι είναι γνωστό σε όλους πού βρίσκονται οι αποδείξεις. Διότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει εγγυήσεις στη λειτουργία τη θεσμική της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και επειδή εγώ για 4,5 χρόνια χειρίστηκα ως Πρωθυπουργός κρίσιμα θέματα και γνωρίζω πώς λειτουργεί η ΕΕΠ και ποιες είναι οι θεσμικές εγγύησεις. Άρα λοιπόν, στο βαθμό που αυτή τη στιγμή βγαίνει στη δημοσιότητα ότι έχουμε παρακολουθήσει από την ΕΕΠ, προσέξτε, όχι από ένα κακόβουλο λογισμικό, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία μάλιστα βρίσκεται υπό την πολιτική εποπτεία του Πρωθυπουργού. Έσπευσε να τη φέρει στο γραφείο του κ. Μητσοτάκης. Εγώ δεν την είχα στο γραφείο μου. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι λεπτομέρεια, γιατί έτσι θα αλλιώς ο Πρωθυπουργός έχει την πολιτική ευθύνη. Η λειτουργία λοιπόν της ΕΕΠ δεν είναι ανεξέλεγκτη. Υπόκειται σε εγγύησεις. Υπάρχουν διατάξεις, τις οποίες υπογράφουν οι εισαγγελείς και οι διατάξεις αυτές πηγαίνουν και στην αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών, στην ανεξάρτητη αρχή που έχει με βάση το Σύνταγμα την ευθύνη για το απόρριτο των επικοινωνιών και βεβαίως οι πάροχοι ή τηλεπικοινωνιακοί, οι εταιρείες δηλαδή, οι τηλεπικοινωνιακές, υποχρεούνται να τηρούν αρχείο σε βάθος διετίας τουλάχιστον από όλες τις επισυνδέσεις που κάνουν. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή κάποιος ζητάει αποδείξεις, δεν έχει παρά να απευθυνθεί είτε στους παρόχους, είτε στην αρχή διασφάλισης απορρίτου επικοινωνιών, που τηρεί αρχείο, μπορεί μη μηχανογραφημένο, αλλά τηρεί αρχείο, είτε σε αυτούς που υπογράφουν τις διατάξεις. Στην εισαγγελέα δηλαδή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, στην κυρία Βλάχου. Και βεβαίως αυτοί θα μας δώσουν απαντήσεις. Ποιος ο εθνικός λόγος να παρακολουθείται η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων? Και αν υπήρξε κάποιος εθνικός λόγος, γιατί παραμένουν στη θέση τους? Εδώ οφείλονται απαντήσεις. Απαντήσεις θεσμικά, όχι δεξιά και αριστερά. Στη Βουλή έχω καλέσει 5 φορές τον Πρωθυπουργό να έρθει να απαντήσει. Αρνήθηκε και κρύβεται, δεν ήρθε 5 φορές να έρθει να απαντήσει. Δεν θα κουραστώ, επαναλαμβάνω, να υπερασπίζομαι τους δημοκρατικούς κανόνες σε αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η δουλειά της Δημοκρατικής Παράταξης, της οποίας έχω την τιμή ως επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της Δημοκρατικής Παράταξης να ηγούμε. Δεν θα κουραστώ και δεν θα σταματήσω μέχρι ότου αυτή η υπόθεση διαλευκανθεί και αποδοθούν ευθύνες. Αυτός είναι και ο ρόλος σας, κύριε Πρόεδρε. Εδώ όμως πρέπει λίγο ο κόσμος να καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης και γιατί υπάρχουν ολιγορίες και σένεται διεθνώς και προσβάλλεται η χώρα και υπάρχει μια αναστάτωση. Μπροστά μας έχουμε εκλογές. Αναγκαστικά δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε. Λίγο χρόνο της κυβέρνησης. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι σε εκλογές. Και από την άλλη πλευρά, ό,τι βιώνει ο ελληνικός λαός, μια πρωτοφανή κρίση, ενεργειακή φτώχεια. Και εδώ βλέπουμε ότι μέσα στα ζητήματα των παρακολουθήσεων να παρακολουθούνται επιχειρηματίες και δεν ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και για τη ζωή των πολιτών, συμφέροντα οικονομικά, συναλλαγές, τι συμβαίνει. Έτσι δεν μπορούμε να πορευτούμε. Η χώρα μας δεν μπορεί να αποτελέσει, αν θέλετε, και μια χώρα που να έχει μια βάση να προσελκύσει επενδύσεις, να τη χάνει αποδοχή. Ποιο θα είναι το μέλλον της? Έχετε απόλυτα δίκιο. Ποιο είναι το μέλλον της χώρας, κύριε Πρόεδρε? Χωρίς σε μια δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία, χωρίς την τήρηση των στοιχειώδων κανόνων της ίδιας δημοκρατίας, δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και οικονομική σταθερότητα.
σταθερότητα με τέτοιες μεθόδους υπάρχει μόνο στις δικτατορίες, όχι στις φιλελευθερές δημοκρατίες. Άρα λοιπόν, παρά το γεγονός ότι τώρα όλοι βρίσκονται στη διαδικασία της σιωπής και της ομερτά, διότι ενδεχομένως όλοι να φοβούνται ότι είναι εκβιαζόμενοι, είναι ιονοί εκβιαζόμενοι, παρόλα αυτά νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν πια ότι αυτές οι άθλιες μέθοδοι, τις οποίες χρησιμοποιούσε ο κ. Μητσοτάκης προφανώς για να μπορεί να χρησιμοποιεί μια άθλια πολιτική. Διότι αυτή η πολιτική της τρομακτικής αναδιανομής εισοδήματος που γίνεται σήμερα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς αυτές τις άθλιες μεθόδους. Χωρίς την ενημέρωση του τύπου 108, χωρίς το λιβάνισμα πρωί, μεσημέρι, βράδυ από κρατεά μέσα ενημέρωσης, χωρίς την εξαφάνιση της φωνής της αντιπολίτευσης και των πολιτικών αντιπάλων και βεβαίως χωρίς τον έλεγχο της ροής του χρήματος. Διότι εδώ είναι προφανές, αν δει κανείς όλη αυτή τη λίστα των παρακολουθημένων, είχαν κέρυες θέσεις και από όπου το χρήμα κινείται. Δεν θέλω να επισέλθω παραπέρα. Τεξοπλιστικά, κύριε Πρόεδρε. Αλλά νομίζω ότι είναι σε όλους σαφές. Για ποιο λόγο δηλαδή να παρακολουθείτε ο Γενικός Γραμματέας των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων. Και ο προηγούμενος και ο νυν. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να παρακολουθείτε, κρίσιμα πρόσωπα στο Υπουργείο Ενέργειας πέραν του Υπουργού Χατζηδάκη, οι οποίοι περνάγαν από τα χέρια τους υπογραφές κρίσιμες εκατομμυρίων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει τι ακριβώς έχει συμβεί εδώ και οι πολίτες καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί. Οι πολίτες ζουν όμως την καθημερινότητά τους μια τραγωδία που έχει να κάνει με το ότι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, δεν μπορούν να βγάλουν την τρίτη εβδομάδα του μήνα. Εδώ στη Δυτική Μακεδονία τα πράγματα είναι ενδεχομένως χειρότερα, διότι η υψηλή τιμή του ρεύματος και του πετρελαίου θέρμανσης για εμάς που ζούμε στην Αθήνα μπορεί να έχει επιπτώσει 4 μήνες το χρόνο. Για εσάς έχει 8 μήνες το χρόνο. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αν θέσει κανείς κάποιο ερώτημα ποιο είναι το σοβαρότερο θέμα που σε απασχολεί, θα πεις ότι πεινάω, ότι δεν έχω να ζεσταθώ και όχι υποκλοπές. Όμως οι υποκλοπές δεν είναι ασύνδετο από αυτό που ζούμε. Είναι η μέθοδος, η άθλια μέθοδος για να υλοποιηθεί μια άθλια πολιτική. Θέτω ένα απλό ερώτημα. Με αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είστε εσείς ο Πρωθυπουργός και συνέβαιναν αυτά επί των ημερών σας. Και όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Δεν θα μπορούσα να σταθώ. Θα είχατε φέρει τα πάνω κάτω, δηλαδή να παρακολουθούνται οι υπουργοί σας, οι αρχηγοί σας, οι δικαστές, δεν θα τα είχατε κάνει. Μισό λεπτά. Καταρχάς. Προσέξτε λίγο το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Να το πούμε διαφορετικά. Αφήστε με να παίξω. Κανένα άλλο κόμμα δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε μία μέρα. Κανένα άλλο κόμμα. Νομίζω ότι. Ή πριν σταθεί, δεν θα είχε κάνει κάποιες ενέργειες, δεν θα είχατε κάνει κάποιες ενέργειες. Με το που έσκαζε ένα δημοσίευμα και λέω ότι παρακολουθούνται αυτοί. Δεν θα είχατε φέρει τα πάνω κάτω να γεννηθεί φως στην υπόθεση. Εδώ βλέπουμε μία αδράνεια. Και στην αδράνεια βλέπουμε να δίνεται και πολύτιμος χρόνος. Βλέπουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έρχεται να καλύψει, να δώσει άφηση αμαρτιών δηλαδή. Πετάει την μπάλα στην κερκίδα για τα μετά από 3 χρόνια να ξέρουμε τι συνέβη. Αγοράζεται πολιτικός χρόνος δηλαδή. Να το πούμε καθαρά τα πράγματα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καρυπίδη, κοιτάξτε. Θέλω να μιλήσω πολύ ειλικρινά. Έχω διαχειριστεί κρίσιμα θέματα 4,5 χρόνια. Άντε και να πιστέψει κανείς ότι μπορεί, αν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, να ήταν ένα περιστατικό που μπορεί με κάποιο τρόπο να έχει κρυφτεί από τον Πρωθυπουργό. Εδώ όμως δεν μιλάμε για ένα περιστατικό. Εδώ μιλάμε για πληθώρα περιστατικών. Εδώ μιλάμε για ένα σύστημα διακυβέρνησης. Και ακριβώς επειδή η πρώτη κίνηση Μητσοτάκη ήταν να φέρει την ΕΕΠ στο γραφείο του. Η πρώτη κίνηση Μητσοτάκη ήταν να βάλει επικεφαλής τη ΕΕΠ έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πληρούσε τους κανόνες, τα κριτήρια του νόμου. Δεν είχε πτυχίο και αναγκάστηκε να αλλάξει τον νόμο. Προέβη δηλαδή σε μια σειρά από ενέργειες προκειμένου να στήσει όλο αυτό το μηχανισμό. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ο Πρωθυπουργός να μην είχε εικόνα, πλήρη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβαινε. Τώρα, από εκεί πέρα, κοιτάξτε, επαναλαμβάνω ότι εδώ περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο πια. Διότι, εντάξει, αυτές οι παρακολουθήσεις έγιναν και με το κακόβουλο λογισμικό και με την νόμιμη επισύνδεση, εναλλάξ, παράλληλα,
Έχουμε αποδείξεις πλέον ότι το κακόβουλο λογισμικό ήταν στο ίδιο κέντρο, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το πόρισμα της ΠΕΓΑ το είπε χθες, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Το είπε καθαρά, ναι, το πόρισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ναι. Εκεί που θέλω όμως να καταλήξω είναι το εξής, ότι εδώ περνάμε σε ένα άλλο στάδιο πια. Διότι αυτές οι υποκλοπές που γίνανε, παράχθηκαν κάποια δεδομένα. Από όλες αυτές τις συνομιλίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα χέρια κάποιων ανθρώπων κρίσιμα δεδομένα. Τα οποία ισότεφα τα πολιτικά πρόσωπα είναι μια βόμβα βραδιφλεγής και διαρκής για το πολιτικό σύστημα για την επόμενη πενταετία. Εκεί στοχεύει το ερώτημα, ακριβώς. Για το δε θέμα της εθνικής μας ασφάλειας, είναι μια βόμβα για τα εθνικά μας συμφέροντα και για τα εθνικά μας μυστικά, τα οποία σε ποια χέρια θα βρεθεί. Πού βρίσκονται οι συνομιλίες, διότι οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων πιθανόν δεν αφορά μόνο τα προσωπικά τους δεδομένα που είναι κρίσιμο θέμα και με βάση το Σύνταγμα υποχρεούμαστε να τα διαφυλάττουμε. Προφανώς δεν συζητάγανε μόνο με τις συζύγους και τα προσωπικά και οικογενειακά τους προβλήματα οι άνθρωποι, αλλά ενδεχομένως ανταλλάσσανε και κρίσιμες πληροφορίες για την εθνική μας ασφάλεια. Πού βρίσκονται λοιπόν τώρα αυτά, δεν παίζουμε εδώ τώρα. Εδώ δεν παίζουμε με την εθνική ασφάλεια. Είναι κρίσιμο θέμα. Τι σας είπε ο κύριος Ντογιάκος? Δεν έχει κατανόηση το μέγεθος. Έχει απόλυτη κατανόηση του μεγέθους του ζητήματος. Τι σας είπε? Ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα θέμα δευτερεύων. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας και της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και βεβαίως άκουσε με μεγάλη προσοχή όλα όσα του είπα. Νομίζω ότι έχει εμπειρία και γνωρίζει πού πρέπει να απευθυνθεί για να βρει τις αποδείξεις. Και αν δεν βρει αποδείξεις, τα πράγματα είναι καθαρά. Εγώ θέλω να είμαι καθένα ξεκάθαρος. Άκουσα χθες μια συνέντευξη του κύριου Βορύδη. Για πρώτη φορά συμφωνώ 100% με τον Βορύδη. Πρώτη φορά. Τι είπε ο Βορύδης? Δύο τινά συμβαίνουν. Ή ο πρωθυπουργός της χώρας έχει διαπράξει κακουργηματικές πράξεις, ή αυτοί που βγάζουν και διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις είναι συκοφάντες και πρέπει να τιμωρηθούν. Και ρωτώ, κύριε Καρυπίδη, δεν τόλμησε ούτε ένας εκ των φερόμενων ως παρακολουθούμενων να κάνει μία μήνυση σε αυτούς που βγάζουν στους δημοσιογράφους. Μία μήνυση. Γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Την απόπειρα να στοχοποιείται ο δημοσιογράφος ότι δήθεν αυτός πρέπει να φέρει τις αποδείξεις, την ίδια στιγμή όμως που απειλείται δεξιά και αριστερά ότι αν βγάλει τις αποδείξεις θα πάει φυλακή. Αυτά δεν γίνονται ούτε στην Κολομβία. Δεν έχω τίποτα με την Κολομβία, μια χαρά χώρα είναι. Αλλά αντί να γίνουμε η Δανία του Νότου, θα γίνουμε η Κολομβία του Νότου, έτσι όπως πάμε. Και δεν μπορεί όλα αυτά να συμβαίνουν και να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα γύρω μας. Τώρα, υπό αυτού του θέματος και με αυτή τη σκιά που ουσιαστικά τα σκιάζει όλα, έχουμε τα καθημερινά μας προβλήματα, κύριε Πρόεδρε. Επισκέφτεστε συχνά τη Βόρεια Ελλάδα. Και εδώ τώρα έτσι θέλω να ρωτήσω, επισκέφτεστε τη Βόρεια Ελλάδα γιατί εντοπίζετε ότι είναι πολλά τα προβλήματα στη Βόρεια Ελλάδα? Υστερεί σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα στο αναπτυξιακό της μέλλον? Την επισκέφτεστε γιατί υπάρχουν εδώ δυνατότητες που πρέπει να καταγραφούν και να αξιοποιηθούν? Ή υπάρχει η άποψη που λέει ότι επισκέφτομαι κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα η πολιτική αρχή, και εκεί που θέλω να συσπηρώσω τους ψηφοφόρους μου ή να αυξήσω τις δυνάμεις μου? Κοιτάξτε, η Δυτική Μακεδονία ιδιαίτερα. Το γνωρίζετε πολύ καλά, διότι αυτό το ενδιαφέρον το είχαμε από την περίοδο που ήμασταν στην κυβέρνηση και ήσασταν στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Είναι μια ιδιαίτερη περιοχή διότι έχει συμβάλει τα μάλα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας, στον εξυγχρονισμό της χώρας. Χωρίς το κάρβουνο της Δυτικής Μακεδονίας και τα λιγνητικά εργοστάσια και την εθαλομύχλη και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και τους καρκίνους στους ανθρώπους εδώ, να τα πούμε όλα. Η χώρα δεν θα είχε προοδεύσει, αλλά χρωστάμε σε αυτή την περιοχή. Όμως επισκέφτομαι αυτή την περιοχή και για ένα λόγο παραπάνω, διότι εκτιμώ, το λέω και το φωνάζω πάρα πολύ καιρό, ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο για την επόμενη μέρα της ενεργειακής μετάβασης. Η έγνοια μας ήταν από τότε, γιατί ξέραμε ότι είμαστε αναγκασμένοι και ορθώς, κάτω από το βάρος της κλιματικής κρίσης, να πάμε σε μια δίκαιη μετάβαση. Και άρα έπρεπε να σχεδιάσουμε και τη σταδιακή απολιγνητοποίηση και τη μετάβαση. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή
να βρούμε τον τρόπο εκείνο όπου μέσα από ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσα από εθνικούς πόρους, θα δημιουργηθούν οι υποδομές και οι επενδύσεις, ώστε η περιοχή αυτή να μην γίνει μια μαύρη κοιλίδα στο χάρτη. Να μην βγει από το χάρτη. Το είχατε πει πολλές φορές αυτό. Ναι. Φοβάμαι ότι αυτό συμβαίνει. Είναι έξω από το χάρτη. Ναι, φοβάμαι. Και θέλω να πω, το λέω αυτό και με βάση τις προβλέψεις. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα σχέδιο απολιμνητοποίησης στον αέρα, βίαιης, ενώ ο σχεδιασμός ήταν να πάμε στην επόμενη δεκαετία, είπαν σε 4 χρόνια όλα κλείνουνε, στηριζόταν στο φυσικό αέριο, σε ένα άλλο ορυκτό πόρο, ο οποίος είναι εισαγόμενος και ο οποίος επίσης είναι ορυκτό καύσιμο. Μπορεί να είναι μεταβατικό καύσιμο, αλλά είναι καύσιμο. Και βεβαίως δεν είχε κανένα σχέδιο ουσιαστικό για την μετάβαση της οικονομίας και της κοινωνίας με ασφάλεια. Το βλέπουμε αυτό, σιγά σιγά να εκτελήσατε μπροστά μας. Και βλέπουμε τώρα πόσο τραγικές ήταν αυτές οι επιλογές, όταν με μία κίνηση στη γεωπολιτική σκακέρα, ξαφνικά το φυσικό αέριο έχει γίνει ακριβότερο από οτιδήποτε άλλο. Το δεύτερο που με κάνει να είμαι πάρα πολύ ανήσυχος είναι ότι βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που είναι η μεγάλη ελπίδα και το μεγάλο εργαλείο για τα επόμενα χρόνια, ιδιαίτερα για περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία, να μπορέσουν να πάρουν πόρους, να βρεθούν, να εξοικονομηθούν πόροι, να βρεθούν, να σχεδιαστούν πόροι και προγράμματα για να μπορέσει να μπει σε μια αναπτυξιακή στρατηγική. Είναι μεγάλη χαμένη ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι βλέπω περιοχές, ιδιαίτερα και πόλεις, που να είναι στην πλήρη εγκατάλειψη. Εγώ σήμερα πραγματικά έρχομαι από την Καστοριά και χθες τη Φλόρινα, βέβαια, η ίδια εικόνα, αλλά έρχομαι από την Καστοριά όπου με έπιασε η καρδιά μου. Συναντήθηκα με όλους τους φορείς της πόλης. Η εικόνα είναι τραγική. Διότι εκεί πέραν του βεβαρημένου ενεργειακού κόστους και της επιβάρυνσης από τον υψηλό πληθωρισμό που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, της επιβάρυνσης από το γεγονός ότι εδώ έχει χειμώνα διπλάσιο χρόνο από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα, την επιβάρυνση από την απολιγνητοποίηση που αφήνει πίσω της έρημη γη και ανεργία, στην Καστοριά έχουν και την επιβάρυνση από τη Γούνα, όπου ήταν το παραδοσιακό, ας το πω έτσι, επάγγελμα που έφερνε έσοδα στην πόλη, όπου με βάση τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρωσία δεν μπορούν να εξάγουν οι άνθρωποι. Άρα η κατάσταση είναι δραματική, ανεργία, φτώχεια, εγκατάλειψη. Ναι, αυτά που καταγράψατε. Και βέβαια, ναι, να μην ξεχάσω να πω και για τον αγροτικό τομέα, για τους παραγωγούς. Εδώ βλέπουμε ότι, βέβαια, ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε όλη την Ελλάδα, να έχουμε τη μεγαλύτερη απόκληση ανάμεσα στην τιμή που ο παραγωγός ορίζει στο χωράφι και σε αυτή που βρίσκει ο καταναλωτής στο ράφι. Απόκληση που ορισμένες φορές είναι και 300 και 400 και 500%. Σε συνδυασμό με το τρομακτικά υψηλό κόστος παραγωγής πλέον, το ερώτημα και το διακύβευμα είναι αν οι αγρότες θα σπέρνουν πια τα χωράφια τους, αν οι κτηνοτρόφοι θα διατηρήσουν τα ζώα τους, ήδη βλέπω ότι σφάζουν πολλά θηλυκά ζώα για να μικρύνουν τα κοπάδια τους, αν δηλαδή η ύπαιθρος θα σταθεί στα πόδια της. Αυτά είναι υπαρξιακά ζητήματα. Παντού τα αντιμετωπίζει κανείς, όμως εδώ στη Δυτική Μακεδονία είναι όλα συσσωρευμένα, όλα μαζεμένα. Άρα πρέπει να υπάρξει ένα ειδικό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης της περιοχής. Ξέρετε τι έχουμε καταγράψει, κύριε Πρόεδρε, σας τα είπαμε βέβαια, όχι μόνο εδώ και στην Κεντρική Μακεδονία και παντού. Οι άνθρωποι παράγουν με ένα κόστος 35 λεπτά το κιλό, ας πούμε, τα μήλα και τα πουλάνε με ανοιχτές τιμές, δηλαδή ό,τι θέλει τους δίνει ο έμπορας, και στην καλύτερη των περιπτώσεων να πάρουν 20 λεπτά, άρα μπαίνουν μέσα. Πήρανε τα λισοπρίωνα, κύριε Πρόεδρε, και πήγαν, κόψαν τις κερασιές, κόψαν τώρα τις μηλιές, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και το κόστος αυτό της παραγωγής, αλλά δεν βλέπουν και μέλλον. Και τι πετυχαίνουμε με αυτό το πράγμα? Επιπρόσθετα προβλήματα οικονομικά στις περιοχές αυτές, αλλά ακόμη και δημόσιες δαπάνες που κάναμε για έργα αποδομής, αρδευτικά και τέτοια, πάνε στον κάλαθο των αχρήστων και αυτά. Αυτό λοιπόν, τι λέει, ότι πρέπει να πάμε σε μια αναδιάταξη των δυνάμεών μας, έναν επανασχεδιασμό. Υπάρχει δυνατότητα η Δυτική Μακεδονία, μια που εσείς αναφέρθηκατε περισσότερο στη Δυτική Μακεδονία, να ξαναμπεί στο χάρτη, όπως είπατε, ότι βγήκε από το χάρτη με τις ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης? Κύριε Καρπίδη, δεν μπορούν να γίνουν θαύματα, αλλά σίγουρα μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία είναι εφικτό να γίνουν. Να αποκαταστήσουμε τις μεγάλες αδικίες, να έχουμε ένα σχεδιασμό μεσομακροπρόθεσμο, δεν μπορεί να γίνει όλα από τη μια μέρα στην άλλη,
και κυρίως να δημιουργήσουμε ένα πλέγμα ασφάλειας για τους πιο αδύναμους, για τους μεσαίους, να σταματήσει αυτή η φτωχοποίηση. Επαναλαμβάνω, θαύματα δεν γίνονται, αλλά όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει, λέει, η ίδια 50 δις τα τελευταία 3 χρόνια και αναρωτιέται ο κόσμος εδώ στην περιοχή πού πήγαν αυτά τα χρήματα, σε ποιους πήγανε, περάσαν και δεν ακούμπησαν και δεν υπάρχουν βασικές υποδομές. Όταν έχεις αυτή τη στιγμή αυτό το σύστημα της αναδιανομής, της ραγδαίας αναδιανομής από τους μεσαίους και τους φτωχούς, τους λίγους και ισχυρούς. Διότι όταν το μέσο νοικοκυριό ή ο μέσος επιχειρηματίας απειλείται με λουκέτο, διότι βλέπουν ότι η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί 2 ή 3 μισθούς για να καλυφθεί, την ίδια στιγμή και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα εξ αυτού του λόγου, στις πρώτες 15 μέρες σώνεται το εισόδημα, την ίδια στιγμή οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας έχουν θησαυρίσει. Έχουν ρεκόρ σε υπερκέρδη και σε εσχροκέρδια. 3 δισεκατομμύρια υπερκέρδη δεν έχουν φορολογηθεί στην ουσία, αστεία είναι τα ποσά που φορολογήθηκαν, ο μηχανισμός παραμένει ανεξέλεγκτος. Την ίδια στιγμή που εδώ στην περιοχή της Φλόρινας ιδίως και της Καστοριάς, που δεν έχουν τηλεθέρμανση, δεν μπορεί ο μέσος πολίτης να ζεστάνει το σπίτι του γιατί το πετρέλαιο θέρμανση έχει φτάσει στο Θεό. Την ίδια στιγμή οι εταιρείες πετρελοειδών στη χώρα μας θησαυρίζουν, έχουν σπάσει όλα τα ρεκόρ σε κέρδη και σε υπερκέρδη και τους λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, φορολογήστε τους. Την ίδια στιγμή που ο δανειολήπτης βλέπει τα κειμενόμενα επιτόκια να αυξάνονται και να μην μπορεί να μου πληρώσει το δάνειο που πήρε για το σπίτι του, για το μαγαζί του, οι τράπεζες που έχουν ανεβάσει τα επιτόκια χορηγήσεων και κρατάνε καθυλωμένα τα επιτόκια καταθέσεων και κερδίζουν εισπράττοντας από παντού, ακόμα και από τα POS που έχουν στο μαγαζί τους οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, από παντού εισπράττουν, εφανίζουν 1 δισεκατομμύριο κέρδη μέσα στο χρόνο η κάθε μια τράπεζα. Άρα λοιπόν, κύριε Καρυπίδη, εδώ δεν είναι ότι έχουμε ένα διεθνές παγκόσμιο φαινόμενο. Βεβαίως έχουμε ένα διεθνές παγκόσμιο φαινόμενο ακρίβειας, μάλιστα. Η εσκροκέρδεια όμως δεν είναι παγκόσμια ή εισαγόμενη. Είναι made in Greece. Η εσκροκέρδεια έχει ονοματεπώνυμο. Ναι. Άρα τα επιδόματα. Και είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί αυτός τους αφήνει, ναι, να κερδίζουν. Άρα τα επιδόματα ουσιαστικά είναι στάχτη στα μάτια των πολιτών. Τα επιδόματα. Και το καλάθι του νοικοκυριού, να πούμε λίγο και γι' αυτό. Τα επιδόματα είναι κομμάτι του μηχανισμού. Προσέξτε να δείτε τώρα. Όταν ο φόρος προστέμενης αξίας μένει στην ίδια τιμή, με τον πληθωρισμό να έχει σκαρφαλώσει στο 12 η τιμή η επίσημη, παραπάνω είναι πραγματικό. Εσκροκερδεί το κράτος με αυτόν τον τρόπο. Και μένει το ΦΠΑ, μένει και ο ΦΠΑ, έτσι, εσείς που μπορεί να έχετε μια μεγάλη περιουσία με τον άλλον που μπορεί να είναι μισθωτός και δεν βγαίνει, το ίδιο πληρώνει. Και σε προϊόντα που δεν μπορεί κάποιος να μην τα επιλέξει. Έχει λοιπόν έσοδα το κράτος στα δημόσια ταμεία από τους έμεσους φόρους μόνο, από το ΦΠΑ, πάνω από 6 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτή είναι η κρατική εσχροκέρδεια. Γιατί τα έχει αυτά τα έσοδα? Για να δίνει κάποια επιδόματα δεξιά και αριστερά, με τα οποία επιδόματα εσείς θα πληρώσετε όμως σε εταιρείες ενέργειας. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτά τα επιδόματα δεν πάνε σε εσάς, πάνε σε εταιρείες. Για να διατηρείται αλόβητος αυτός ο μηχανισμός του υπερκέρδους και της εσχροκέρδειας. Επαναλαμβάνω, ενεργειακές εταιρείες, εταιρείες πετρελοειδών, σούπερ μάρκετ, τράπεζες σέρνουν το χορό της εσχροκέρδειας με την ανοχή της κυβέρνησης. Είπε τι κάνει, παρακολουθεί, λέει ότι δεν μπορώ να παρέμβω στην αγορά και φτιάχνει επικοινωνιακές φιέστες με τον Υπουργό Αναπτύξεως με το καλάθι του νοικοκυριού. Το οποίο καλάθι του νοικοκυριού βεβαίως είναι μια υπόθεση η οποία δεν έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, τα είπανε προχθές στο Ινστιτούτο Καταναλωτών, ναι, ότι δεν έχει κανένα πραγματικό αντίκρισμα στην τσέπη του καταναλωτή. Μας τα λένε και εμάς. Άρα δηλαδή και το καλάθι είναι για το καλάθι. Κοιτάξτε τώρα, εδώ. Κοιτάξτε να δείτε. Το καλάθι θα έχει ένα νόημα. Εάν υπήρχαν μέσα προϊόντα τα οποία ήταν σε σταθερές τιμές, σε διατίμηση δηλαδή, προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, σε διατίμηση, σε μόνιμη βάση, και έβλεπε κανείς ότι αυτή η διατίμηση διαρκούσε και έδινε τη δυνατότητα στο μέσο καταναλωτή, στο μέσο πολίτη, να έχει μια τουλάχιστον εξασφάλιση για τα βασικά προϊόντα. Δεν είναι αυτό όμως. Δεν είναι αυτό.
μέσα μπαίνουν και προϊόντα προσφορών, μέσα μπαίνουν και προϊόντα με ιδιωτικές ετικέτες, μέσα μπαίνουν. Ουσιαστικά το Ινστιτούτο Καταναλωτή λέει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Λέω όμως εγώ τώρα, το θέμα δεν είναι να ασκήσουμε και να εξαντλήσουμε την κριτική μας στο καλάθι. Το βασικό πρόβλημα τούτη την ώρα είναι ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Δεν υπάρχουν έλεγχοι προκειμένου να σταματήσει η εσχροκέρδεια. Διότι αν υπήρχαν έλεγχοι ουσιαστικοί, επιβάλλουν και κυρώσεις για τις τρομακτικές ανατιμήσεις και υπήρχε και η επιλογή της διατίμησης για ορισμένα προϊόντα και ταυτόχρονα και συνδυαστικά υπήρχε η μείωση του ΦΠΑ, αυτό θα έδινε τη δυνατότητα μιας ανάσας στον καταναλωτή. Αυτό θα ήταν μια πολιτική που θα είχε νόημα. Τα άλλα όλα είναι για τα δελτία των ειδήσεων. Όχι όμως για την καθημερινότητα του πολίτη. Το πρόγραμμά σας αυτό, το οποίο εξαντλήγεται και στη Θεσσαλονίκη, το εξειδικεύετε με τις περιοδίες σας και θα το εξειδικεύσετε και επιπρόσθετα όσο πορευόμαστε για τις εκλογές, όπως έχετε ήδη πει, το Δικαιοσύνη Παντού. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, έτσι όπως βρίσκονται τα οικονομικά της χώρας, είναι υλοποιήσιμο, είναι εφαρμόσιμο. Να σημειώσω, κύριε Πρόεδρε, ότι τα τελευταία 3 χρόνια άλλα 70 δις το εξωτερικό χρέος και το λέω σε εσάς, που πρέπει να είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε συνόλου, να μην ξαναβούμε μπροστά μας δύσκολες καταστάσεις. Και θέλω να σας ρωτήσω και γι' αυτό. Υπάρχει πιθανότητα να ξαναδούμε μνημόνια? Κοιτάξτε, κύριε Καρυπίδη, μνημόνια δεν θα δούμε γιατί έχουμε ρυθμίσει το χρέος. Τουλάχιστον για μια δεκαετία είναι μέχρι το 30, έτσι. Χαμηλές οι αποπληρωμές. Αλλά εμείς, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όχι εμείς, αλλά ο ελληνικός λαός ήταν άτυχος πραγματικά. Διότι την δική μας τη διακυβέρνηση την είχε στην πιο δύσκολη στιγμή της ελληνικής ιστορίας για να βγάλουμε το φίδι από την τρύπα και να βγάλουμε τη χώρα από το βάλτο των μνημονίων. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Είχαμε την τρόικα πάνω από το κεφάλι μας τα 4 από τα 4,5 χρόνια που κυβερνήσαμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της παράταξης που χρεοκόπησε τη χώρα. Γιατί το 2009 τη χώρα τη χρεοκόπησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τα υπερβολικά ελλείμματα. Ναι. Και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια. Δεν τη χρεοκόπησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση λοιπόν του κ. Μητσοτάκη είχε τη δυνατότητα, χωρίς τρόικα πάνω από το κεφάλι της, χωρίς περιορισμό ρυθμισμένο το χρέος και χωρίς τους περιορισμούς που είχαμε εμείς εξαιτίας της πανδημίας. Φανταστείτε τώρα, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές, εμείς βρισκόμασταν στη δύσκολη θέση να πρέπει να μαζέψουμε 17 δις, να στενέψουμε 17 δις στους προϋπολογισμούς μας για να μπορέσουμε να βγούμε από τα μνημόνια και οι άλλοι είχαν τη δυνατότητα να δώσουν 50 δις. Είπα κάποια στιγμή και μου είπαν ότι είμαι υπερβολικός που το λέω αυτό, ότι η σύγκριση αυτή είναι μια σύγκριση καταλυτική. Μια κυβέρνηση που έχει 50 δις για να δώσει την κοινωνία και μια άλλη που έχει υποχρέωση να μαζέψει 17 δις. Η σύγκριση δεν είναι, δεν υπάρχει. Και όμως εμείς το κάναμε με ευθύνη, το κάναμε με δικαιοσύνη, κάναμε και λάθη βεβαίως, αλλά το κάναμε με ευθύνη, με εντυμότητα πάνω απ' όλα. Δικαιολογείται. Με εντυμότητα. Ναι, προσέξτε λίγο. Δικαιολογείται να έχουμε άλλα 70 δις τώρα επιπρόσθετα εξωτερικό χρέος. Άλλα 70 δις γράφει το Κοντέρ, κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία 3 χρόνια. Κοιτάξτε, εδώ τώρα υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία δεν ξέρω πώς θα κουράσουμε όμως τηλεθεατές βάζοντας στο τραπέζι. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι ένα έλλειμμα το οποίο είναι προβληματικό και υπάρχει και διότι θέμα με το χρέος δεν έχουμε το εξωτερικό, το δημόσιο χρέος δηλαδή. Έχουμε όμως θέμα με το ιδιωτικό χρέος. Και θα καταλήξω και εκεί. Έχουμε θέμα με το ιδιωτικό χρέος και το ιδιωτικό χρέος διωγγώνεται. Είναι μια βόμβα στα θεμέλια της οικονομίας και αυτό. Έχουμε μετατόπιση των κόκκινων δανείων από τις τράπεζες στα funds. Δεν μειώνονται όμως τα δάνεια που χρωστάνε οι άνθρωποι. Μειώνονται αυτά που είναι στους λογισμούς των τραπεζών. Οι πολίτες χρωστάνε περισσότερα. 4,5 εκατομμύρια πολίτες περίπου χρωστάνε αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ, στην εφορία, είτε στις τράπεζες είτε στα funds. Δηλαδή, ένας στους δύο Έλληνες είναι χρεωμένος μέχρι το λαιμό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι πάρα πολύ δυσμενής. Δεν μπορεί η οικονομία να λειτουργήσει. Και με τις τράπεζες να μην παίζουν το ρόλο που θα έπρεπε να παίζουν σε μια οικονομία. Διότι για να μπορέσει η οικονομία να αναπτυχθεί, πρέπει και η τράπεζα να πάρει ένα ρίσκο και να χρηματοδοτήσει. Αυτή τη στιγμή οι τράπεζες χρηματοδοτούν μονάχα όποιοι μπορούν να αποδείξουν ότι δεν χρειάζονται δάνειο.
Ναι. Αυτοί οι οποίοι χρειάζονται δάνειο και ιδίως οι μικρομεσαίοι δεν μπορούν να περάσουν ούτε απ' έξω από τις τράπεζες. Αγρότες, παραγωγοί, κτηνοτρόφοι. Αυτό λοιπόν είναι μια πάρα πολύ αρνητική συνθήκη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή την ώρα οι λύσεις που πρέπει να έχουμε πάνω στο τραπέζι δεν μπορεί παρά να είναι ριζοσπαστικές λύσεις. Δηλαδή ένα μέρος του χρέους προς τον ΕΦΚΑ και την εφορία, στο βαθμό που γνωρίζουμε πλέον ότι θα κλείσουν οι επιχειρήσεις αυτές και θα μπορούν να το αποπληρώσουν ποτέ, θα πρέπει εμείς να έχουμε τη γενναιότητα και τη διορατικότητα να το διαγράψουμε ένα μέρος του χρέους και να δώσουμε τη δυνατότητα με δόσεις το υπόλοιπο να αποπληρωθεί για να πάρει το ελληνικό δημόσιο τα χρήματα αυτά. Και ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και τα funds, πρέπει να το ξαναπάμε από την αρχή το έργο. Διότι αυτό το οποίο γίνεται είναι και ανέντιμο, είναι και άδικο, θα είναι και καταστροφικό για τον κοινωνικό. Το έχετε καταλήξει πώς θα το πάτε αυτό, ή ακόμη είναι σε εξέλιξη? Το έχουμε καταλήξει. Ναι, για το έχουμε καταλήξει πώς θα το πάμε. Είναι προφανές ότι εδώ σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο. Καταρχάς, η μεγάλη δυσκολία για το ελληνικό δημόσιο είναι ότι όλα αυτά γίνονται στις πλάτες του ελληνικού δημοσίου. 19 δισεκατομμύρια εγγύησης έχει βάλει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι ταυτόχρονα η αδυναμία του ελληνικού δημοσίου, αλλά και η δύναμη του ελληνικού δημοσίου. Να μπορέσει δηλαδή να επιβάλλει τους όρους μέσα από τους οποίους θα προτεραιοποιούνται οι ρυθμίσεις του δανειολήπτη με τον οργανισμό που κατέχει το χρέος. Όχι να προτεραιοποιούνται τα κοράκια και οι πληστηριασμοί. Οι ρυθμίσεις πρέπει να προτεραιοποιούνται. Και το κράτος θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει όπου αυτό είναι εφικτό, προκειμένου οι ρυθμίσεις αυτές να είναι γόνιμες και να συμβάλλει χρηματοδοτώντας και μέρος των ρυθμίσεων αυτών. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι η βασική φιλοσοφία της δικής μας προσέγγισης. Η βασική φιλοσοφία της σημερινής κυβέρνησης ήταν η λειτουργία των funds και των εισπρακτικών και των διαφόρων πάτσιδων. Ο Πάτσης δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό στη Νέα Δημοκρατία, βουλευτής Γραβενών. Ο Πάτσης ήταν η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Μάλιστα, ο γιος του, δεν έχω τίποτα με το παιδί, αλίμον, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν την τεχνογνωσία οικογενειακά, ξέραν πώς να το χειρίζονται. Ήταν υπεύθυνος μέχρι πρότινος του τμήματος του κόμματος, συντονιστής του τμήματος μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτή είναι η αντίληψή τους για το πώς θα έπρεπε να διαχειριστούμε τα κόκκινα δάνεια. Και όχι να εξηγιάνουμε την οικονομία, αλλά να εξηγιάνουμε τις τράπεζες και να δώσουμε τη δυνατότητα σε κάποιους αετονίχηδες να πλουτίσουν, κλέβοντας τα σπίτια της μεσαίας τάξης, που υποτίθεται ότι ήρθανε για να τη σώσουν τη μεσαία τάξη. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα σήμερα. Γι' αυτό εγώ λέω παντού όπου σταθώ ότι θαύματα δεν κάνουμε, αλλά τη δικαιοσύνη θα τη φέρουμε πίσω σε αυτόν τον έρμο τον τόπο. Και διότι δεν μπορώ, με πιάνει ψυχή μου όταν βλέπω αυτός που κλέβει τα σπίτια των ανθρώπων να μπαίνει στα ψηφοδέλτια και να είναι βουλευτής και κάποιο παιδί για 20 ευρώ στο πρατήριο της βενζίνης να βρίσκεται αυτή τη στιγμή και να χαροπαλεύει. Όποιος κλέβει τα σπίτια, βουλευτής. Άμα κλέψεις 20 ευρώ, είναι η ίδια ιστορία του Γιάννη Αγιάννη. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία ο μέσος πολίτης δεν χρειάζεται να είσαι αριστερός. Δεν χρειάζεται να είσαι δημοκρατικός. Εγώ απευθύνομαι και στους συντηρητικούς ανθρώπους. Και ξέρω ότι έχουμε διαφορές. Ιδεολογικές διαφορές, πολιτικές διαφορές. Μπορούν να ανεχτούν τώρα αυτούς που σήμερα μας κυβερνάνε? Μια οικογένεια που νοιάζεται μονάχα για την πάρτη της? Ποιες είναι οι αξίες της συντηρητικής παράταξης και πώς αυτές οι αξίες που είναι η αγάπη για την πατρίδα, η εντιμότητα, η τιμιότητα, που είναι, αν θέλετε, το ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιοι δημοκρατικοί κανόνες. Κανόνες. Είναι δυνατόν δηλαδή αυτή η εικόνα των παρακολουθήσεων, της μαφίας, να μπορεί να αντιπροσωπεύει αυτούς τους συντηρητικούς ανθρώπους που τους εξευτελίζουν με όλα αυτά που κάνουν? Πάντως υπάρχουν πολλοί δημόσιοι που τοποθετούνται από τη συντηρητική παράταξη, αλλά πολύ περισσότερο ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ μιλάω για τον απλό κόσμο. Ψηφοφόροι, σας λέω εγώ, που αρχίζουν και πλέον εκφράζουν ανοιχτά τη δυσαρέσκεια τους. Κοιτάξτε, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ακούστηκαν φωνές. Αλλά εγώ εδώ βλέπω τη σιωπή των αμνών. Να είμαι απολύτως ειλικρινής. Για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ναι, εννοείται όμως για τους βουλευτές σιωπή των αμνών, έτσι. Ναι, ο κόσμος υπάρχει, ο οποίος δημιουργεί. Διότι εγώ είχα πει στη Βουλή κάποια στιγμή, ότι όχι κάποια στιγμή, τον Αύγουστο. Που ήταν μία από τις ελάχιστες, μία και μοναδική φορά που ο κ. Μητσοτάκης ήρθε στη Βουλή. Μετά κρύβεται. Έχουν περάσει 5 μήνες, κρύβονται.
Εγώ είχα πει ότι αυτό το σκάνδαλο, αν το πάρετε στην πλάτη σας όλοι, δεν θα είναι σκάνδαλο Μητσοτάκη. Θα είναι σκάνδαλο της παράταξης. Θα είναι σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα σκάνδαλο Νέας Δημοκρατίας είναι. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να έχει. Είπε προφανώς προς τιμήν του ο Κώστας ο Καραμαλής σε μια εκδήλωση ότι δεν μπορεί να υπάρχει απόρριτο μπροστά στους δημοκρατικούς κανόνες. Αλλά ως εκεί. Ως εκεί. Και δεν βλέπω και κανέναν από όσους έχουν βγει ότι ήταν παρακολουθούμενοι να έχουν το θάρρος και το σθένος να βγουν μπροστά και να πούνε ως εδώ. Σε κανένα άλλο κόμμα δεν θα έχει συμβεί αυτό. Ούτε στο Πασόκ της δεκαετίας του 80, του 90, προφανώς όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, σε κανένα άλλο κόμμα δεν θα έχει συμβεί αυτό. Και αναρωτιέμαι πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να επικοινωνούν μεταξύ τους γνωρίζοντας ότι ο ένας παρακολουθεί τον άλλον. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρατε ήδη για τον 16χρονο που χαροπαλεύει στη Θεσσαλονίκη, έχουμε αστυνομική βία. Πρέπει να συζητήσουμε ξανά το τι αστυνομία θέλουμε και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται. Είναι απαίδευτη η αστυνομική μας. Τι συμβαίνει εκεί. Και ένα δεύτερο θέμα που θέλω να σχολιάσετε είναι ένα άλλο τραγικό συμβάν που είχαμε στη Βόρεια Ελλάδα με έναν 11χρονο παιδί να χάνει τη ζωή του. Στο σχολείο δηλαδή, να γίνεται έκρηξη στο Λέβητα. Είναι και τα δύο τραγικά. Τραγικά πράγματα, Πρόεδρε. Είναι και τα δύο τραγικά περιστατικά. Εντάξει, δεν θέλω να ούτε καν να σκεφτώ πώς μπορεί αυτοί οι γονείς να μάθουν αυτή την πληροφορία ότι θέλαν το παιδί τους στο σχολείο και το παιδί τους γύρισε νεκρό. Είναι φοβερό. Και πράγματι δεν ξέρω τώρα, δεν είναι το να αποδοθούν οι ευθύνες. Προφανώς πρέπει να αποδοθούν οι ευθύνες. Αλλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία λέει κανείς ότι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή, τι να πω, είναι κανόνες που θα έπρεπε να τηρούνται. Είχαν το Λέβητα γυρισμένο, λένε. Πρέπει να είναι αλλιώς γυρισμένο οι βάνες για να καίει, όχι πετρέλαιο, να καίει η γεωθερμία τώρα. Εντάξει, αυτό πάντοτε εργασίες στα σχολικά συγκροτήματα, ιδίως εργασίες που ενέχουν τον κίνδυνο για ατυχήματα, πρέπει να γίνονται Σαββατοκύριακα ή να γίνονται όταν το σχολείο δεν είναι σε λειτουργία, το απόγευμα. Δεν μπορεί να γίνεται όταν το σχολείο είναι σε λειτουργία. Και βέβαια εδώ. Δεν θέλω ένα τραγικό γεγονός να το πολιτικοποιήσω, αλλά υπάρχει όμως και το γεγονός ότι δυστυχώς τα σχολεία μας είναι αφημένα και αυτά στη δημοσίευση. Θέλουν στήριξη. Θέλουν στήριξη. Να δούμε λίγο τις δαπάνες. Θέλουν δαπάνες. Περικοπές παντού. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται παντού περικοπές. Και ιδίως όταν μιλάμε για την ανάγκη να υπάρχει θέρμανση, να υπάρχει καθαριότητα στα σχολεία, τα πάντα πια στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η αντίληψη της κυβέρνησης. Στα σχολεία, στα νοσοκομεία, σύντηση, καθαριότητα και φύλαξη, όλα στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Παρά το γεγονός ότι αυτό κοστίζει περισσότερο στο ελληνικό δημόσιο. Ναι, γιατί έχουμε αστυνομική βία. Και σε ό,τι αφορά το άλλο γεγονός, εντάξει, τώρα είναι δυστυχώς, τα φαίνει έτσι. Είναι ζωή. Και μαύρη επέτειο σήμερα, έτσι, είναι του Γρηγορόπουλου. Είναι η επέτειος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, αν δεν κάνω λάθος, είναι 14 χρόνια. Όταν ένα νέο παιδί, 16 χρονών, έχασε τη ζωή του από ένα τραγικό περιστατικό, προφανώς με βαρύτατη ευθύνη του αστυνομικού που λειτουργήσε προφανώς πέρα και έξω από την αίσθηση του καθήκοντος. Και νομίζω ότι το ίδιο είχαμε και χθες. Και δεν θέλω πραγματικά να μιλήσω αυτή την ώρα, ούτε να. Δεν είναι ίσως η ώρα να μιλήσουμε για αυτές τις ευθύνες, αλλά θέλω να πω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όσοι ασκούμε εξουσία, ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με ανθρώπινες ζωές. Δεν θα πω λοιπόν ότι την ευθύνη, προφανώς η δικαιοσύνη θα βρει το δρόμο της και αυτός που το έπραξε αυτό θα βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Αλλά εγώ θα μιλήσω για την ευθύνη που έχουμε όταν διαμορφώνουμε μια κουλτούρα μέσα στην ελληνική αστυνομία, που δεν αφορά σε καμία περίπτωση την πλειοψηφία των λειτουργών και των αστυνομικών, αλλά μια κουλτούρα ότι έχεις το ανεξέλεγκτο. Πώς το είχε πει κάποτε ο πατέρας Μητσοτάκης, είστε το κράτος. Το κράτος, ναι. Το κράτος δεν είναι κανένας ξεχωριστά. Είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε όλη ευθύνη. Λογοδοτούμε. Ιδίως όποιοι φοράνε τη στολή, λογοδοτούν και πρέπει να λογοδοτούν. Και πρέπει να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τους κανόνες εμπλοκής. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα περιστατικά να συμβαίνουν. Και πέρα από το ότι διαμορφώνουν μια εικόνα γενικευμένης αδικίας, αυτό το οποίο έχει αξία να δούμε είναι ότι δεν μπορεί
να θεωρούμε τόσο χαμηλής αξίας την ανθρώπινη ζωή. Τόσο ευτελή την ανθρώπινη ζωή, ευτελούς αξίας την ανθρώπινη ζωή. Η ανθρώπινη ζωή είναι η υπέρτατη αξία. Όταν λοιπόν κάποιος σηκώνει το όπλο, διότι υπηρετεί το κράτος και την ασφάλειά μας. Το έχει το όπλο και την ασφάλειά μας, έτσι δεν είναι? Και εμείς τον εμπιστευόμαστε το όπλο. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος, να είναι καλά εκπαιδευμένος. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, δεν θέλω, γι' αυτό είπα δεν θέλω να τους κατηγορήσω, δεν είναι καλά εκπαιδευμένα παιδιά. Είναι παιδιά τα οποία έχουν μπει με αυτή την κουλτούρα, είσαστε εσείς το κράτος, και όταν το περνάνε, ας πούμε, σε μια υποτυπώδη εκπαίδευση, ειδικά τους ειδικούς φρουρούς σε καμία εκπαίδευση. Και με ρουσφέτη κάποιος από αυτούς. Έτσι, λοιπόν, έγινε μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Και τους δίνουμε το όπλο και τους λέμε πηγαίνετε να αντιμετωπίσετε το έγκλημα. Επειδή πάμε προς ολοκλήρωση, πάμε και σε εκλογές. Πότε τις προσδιορίζετε, έχετε κάποια εκτίμηση? Εντάξει, θα μου πείτε τώρα ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει. Ναι. Νομίζω ότι ο ίδιος θα ήθελε να εξαντλήσει την τετραετία, αλλά πιστεύω βαθύτατα ότι δεν θα το καταφέρει. Ο κύριος Βορύδης, τον οποίο επικαλεστήκατε. Δεν θα το καταφέρει. Εγώ, όπως ξέρετε, θέλω οι εκλογές να γίνουν χθες. Όχι θέλω. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία το έχει ανάγκη. Και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, παρακάπτοντας το ρόλο του, διότι ξέρετε, ο Πρωθυπουργός δεν μυρίζεται τις εκλογές, τις προκηρύττει. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ νομίζω ότι πια δεν μυρίζει απλά εκλογές. Μυρίζει διάθεση του κόσμου για να απαλλαγεί από αυτή την κυβέρνηση. Μυρίζει λοιπόν αλλαγή, μυρίζει η ανάγκη του κόσμου για δικαιοσύνη. Αυτό μυρίζει στον αέρα, όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Νομίζω ότι δεν θα καταφέρει να πάει τις εκλογές πάρα πολύ μακριά και ο Μητσοτάκης. Αυτό σημαίνει... Θα τις έχουμε σύντομα. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι και εσείς επισπεύδετε τις δικές σας διαδικασίες ενώπιση αυτών των εκλογών. Τα ψηφοδέλτια έτοιμα? Ναι, ένα μεγάλο μέρος τους είναι έτοιμο και θα τα επικυρώσει, θα τα εγκρίνει και θα τα ανακοινώσει. Η τελική έγκριση θα γίνει από την Κεντρική Επιτροπή, βέβαια, όλου του κορμού των ψηφοδελτίων. Αλλά ένα βασικό κορμό, η πολιτική μας γραμματεία θα τα εγκρίνει αμέσως μετά τον προϋπολογισμό. Μάλιστα. Μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή. Ναι. Εάν γυρνούσαμε, ναι. Αν γυρνούσαμε πίσω το χρόνο, κύριε Πρόεδρε, τις μέρες που ήσασταν Πρωθυπουργός, τι αρνητικό είναι αυτό που θέλετε να αφήσετε πίσω και ποια είναι εκείνα, ή εκείνο το θετικό που θέλετε να πάρετε μαζί σας, έτσι ώστε αν ο λαός σας ξαναεμπιστευτεί, να το έχετε στη νέα σας πρωθυπουργική θητεία? Νομίζω ότι το αρνητικό από τη δική μας τη θητεία ήταν η έλλειψη εμπειρίας. Το οποίο βεβαίως είναι κάτι που δεν αγοράζεται, κερδίζεται με τον χρόνο. Όχι μονάχα, δεν είχε να κάνει μονάχα με την ηλικία μου, είχε να κάνει με το γεγονός ότι σχεδόν οι 9 στους 10 υπουργοί δεν είχαν ξανακυβερνήσει. Δεν είναι, ήμασταν μια κυβέρνηση βαθύτατα ειλικρινής και έντιμη, αλλά χωρίς να έχει ξαναβρεθεί σε θέσεις εξουσίας. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Τώρα έχουμε την εμπειρία, έχουμε την οριμότητα, τώρα γνωρίζουμε τι γίνεται και τι δεν γίνεται και πώς γίνεται. Γιατί πολλές φορές αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τώρα, αν με ρωτάτε τι είναι αυτό που θέλω να κρατήσω, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατηθεί είναι αυτή η εντιμότητα και η πίστη ότι υπηρετούμε το λαό και όχι κάποια συμφέροντα ή την ιδιοτέλειά μας. Και αυτή η πίστη ήταν που μας οδήγησε και σε επιλογές που είχαν πολιτικό κόστος, κύριε Καρυπίδη. Μία από τις επιλογές που είχε μεγάλο πολιτικό κόστος ήταν η επίλυση ενός χρόνιου εθνικού ζητήματος, της ονομασίας της γείτονος χώρας. Πιστεύω όμως ότι η δικαίωση είναι για την πολιτική κάτι που, όπως λένε, τρώγεται κρύο και όχι ζεστό. Λοιπόν, τούτη την ώρα, όποια και να ήταν η κυβέρνηση, οι πιέσεις που θα δεχόταν με το Ουκρανικό σε εξέλιξη, τον πόλεμο στην Ουκρανία, για να εντάξει τη γειτονική χώρα με την συνταγματική της ονομασία, θα ήταν δραματικές και καμία κυβέρνηση δεν τις αντέχει. Πρώτος που θα το έκανε θα ήταν ο Μητσοτάκης. Θα είχαμε τώρα τη γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ με ονομασία Μακεδονία. Τελεία παράγραφος. Αυτό θα είχαμε. Και ποιος θα διασφάλιζε να δεν τώρα, θα έχουμε λοιπόν, ένα διαρωτισμό. Έχουμε μια ονομασία που είναι σύνθετη, που είναι, λέγεται Βόρεια Μακεδονία και όχι Μακεδονία, όρους ενάντια στον αλυτρωτισμό και τον εναέριο χώρο να τον επιτηρεί η ελληνική πολεμική αεροπορία και όχι τα τουρκικά αεροσκάφη. Θα είχαμε δηλαδή και μια δεύτερη Λιβύη
στο βορρά, στα βόρεια σύνορά μας. Αυτό θα είχαμε. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν μια επιλογή προς το εθνικό συμφέρον, ήταν μια πατριωτική επιλογή. Υπέστην το πολιτικό κόστος για αυτή την επιλογή. Πιστεύω όμως ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο θα δικαιώνεται η επιλογή αυτή, ότι ήταν προς όφελος της πατρίδας, προς όφελος της χώρας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι στο μυαλό κάθε κυβέρνησης, όποτε και αν βρίσκεται στην εξουσία. Άρα το 23 είναι μια σημαντική χρονιά. Είναι η χρονιά η οποία θα δείξει πράγματα για το μέλλον. Μέσα στο 23 ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα. Γιατί είμαι και εγώ Παναθηναϊκός τώρα. νομίζω ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες αυτή τη φορά. Άντε να δούμε. Θα είναι η νική φορά αυτή η χρονιά. Αν και εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Έχει όμως ανταγωνισμό το πρωτάθλημα. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό είναι καλό. Για να δούμε. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που και σήμερα μας φιλοξενήσετε στις οθόνες σας, CNews. Ελπίζω και σήμερα να βάλαμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι αυτή εδώ η εκπομπή είναι μια κοινή προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από την Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσ από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.